Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και είμαι από το δίκτυο πόλεων Σύβνετ Ελλάδας Κύπρου. Είναι ένα δίκτυο για την πρόθεση της βιώσιμης κινητικότητας. Το Outa Climate Festival είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου μας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας, βιώσιμης κινητικότητας, κλιματικής αλλαγής και φυσικά όλους τους υπόλοιπους τομείς που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτά. Ήρθαμε στο πρώτο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου μαζί με τον υπέροχο καλλιτέχνη τον Σωτέρ, τον Σωτήρη Φωκέα, για να κάνουμε μια παρέμβαση οδικής ασφάλειας. Είμαι ο Σωτήρης Φωκέας, εικαστικός καλλιτέχνης και street artist. Είμαστε in the process, στη διαδικασία, οπότε γίνεται ένας πανικός πίσω μου. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά και ανυπομονούμε να το δούμε ολοκληρωμένο. Είναι ένα απίστευτο συνέστημα να βλέπεις τα παιδιά από την πρώτη στιγμή να αγκαλιάζουν μια τέτοιου είδους δράση. Συνεπώς θεωρούμε πως ο στόχος για τον οποίο ήρθαμε σήμερα εδώ, έστω και ως ένα αρχικό στάδιο, έχει επιτύχει και ευελπιστούμε στις υπόλοιπες πόλεις να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια ζέση των ενδιαφέρων των παιδιών και να καταφέρουμε εν τέλει ίσως να αλλάξουμε επιτέλους κάποια στιγμή λίγο την οτροπία μας και ειδικά οι οδηγοί, για να μπορούν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όλοι να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς στο δρόμο. Το Child Solidarity Network δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Σίβινετ στις αρχές του 2023 με σκοπό να βοηθήσει και να προωθήσει όσο το δυνατόν τους μουσικούς της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας, αλλά και να τους φέρει και σε επαφή με τη χορευτική κοινότητα, κάτι που για μας είναι αλληλένδετο καθώς επικοινωνούν αυτές οι δύο τέχνες όσον αφορά τη jazz. Το σημερινό είναι το πρώτο ανοιχτό μας φεστιβάλ, το οποίο διεξάγεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, με αφορμή βέβαια και τις κλιματικές παρεμβάσεις του Σίβινετ. Σκοπός μας είναι αυτό το πράγμα να ταξιδέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της Ελλάδας γίνεται. Σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να αναγγείλουμε, να ανακοινώσουμε κάποιες καινούργιες δράσεις σε άλλους Δήμους της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να ξεκινήσουμε με αυτό το Σίβινετ, το δίκτυο Σίβινετ, το Σίβινετ Greece Cyprus, το Jazz Solidarity Network, όλους όσους δούλεψαν σήμερα για να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε και που ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν. Αυτή η γιορτή σήμερα ήταν κάτι παραπάνω, γιατί ήταν κάτι που και όλοι εμείς ως εθελοντές τη χρειαζόμασταν. Είμαστε σε αυτούς που έρχονται και φεύγουν από όλη αυτή την καταστροφή κάθε μέρα
είμαστε πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν. Είναι μια λυσίδα που τη χρειαζόμαστε, που δεν πρέπει να σταματήσει και είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι μεγαλώνει, το ότι δυναμώνει. Και η ευχή μας όλων, αυτή η αλυσίδα να μην είναι πρόσκαιρη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα μαζί σας. Ελπίζουμε να επαναληφθεί πολλές φορές, αν είναι δυνατόν και σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο. Να πούμε βέβαια ότι παλεύουμε όλοι για μια καλύτερη πόλη, για μια ασφαλέστερη πόλη, για λιγότερα ατυχήματα, για λιγότερο άγχος και καθαρότερες πόλεις, ομορφότερες. Ως μαμάδες στον δρόμο πιστεύουμε ότι ό,τι γίνεται για να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και την κινητικότητα σε αυτή την πόλη είναι καλό και πρέπει να το υποστηρίζουμε και να συμμετέχουμε σε αυτό. Θέλουμε οι πόλεις μας να γίνουν πιο βιώσιμες για όλους και πιο ασφαλείς. Ευχαριστώ. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης, αρχισυντάκτης του Get Electric GR. Ασχολούμαστε κυρίως με την ηλεκτροκίνηση, αλλά με έμφαση στη μικροκινητικότητα, δηλαδή τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, γενικότερα ήπια ηλεκτρικά μέσα μετακίνησης, γιατί αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στις πόλεις μας. Τα προβλήματα τα ξέρουμε όλοι καθημερινά, το κυκλοφοριακό, η μόλυνση, ο ατμοσφαιρικός αέρας. Οπότε είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να κινούμαστε στις πόλεις εναλλακτικά. Και αυτό ήρθαμε εδώ να κάνουμε, να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο για τη μικροκινητικότητα εδώ στο Outer Climate Festival. Και συγχαρητήρια στους διοργανωτές εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Ελπίζουμε να γίνει και σε άλλες περιοχές, σε άλλους Δήμους και να το στηρίξουν και οι Δήμοι αυτές τις δράσεις. Γιατί μόνο έτσι θα διαδώσουμε και εμείς στον κόσμο τα ωφέλη της μικροκινητικότητας και να τους δείξουμε ότι είναι και βιώσιμο, ότι μπορείς δηλαδή να πας στη δουλειά σου με ένα ηλεκτρικό πατίνι, με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μπορείς να κάνεις την καθημερινότητά σου με αυτά, χωρίς αυτοκίνητο, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται και για την οδική ασφάλεια και για την μόλυνση του περιβάλλοντος και γενικότερα για το αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, τις πιο βιώσιμες πόλεις δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, επικεφαλής του δικτύου Civinet και ιδρυτής, συνιδρυτής μαζί με τον Μάνθο του Γιουρτζόγλου του Jazz Solidarity Network. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή διοργάνωση. Είναι ένα φεστιβάλ που θέλαμε να συνδυάσει τρία πράγματα. Μια ειρηνική διαμαρτυρία και μια γιορτή αλληλεγγύης σχετικά με την κλιματική κρίση. Μια παρέμβαση έμπρακτη σε σχέση με την οδική ασφάλεια και μία στήριξη της ελληνικής jazz σκηνής, αλλά και διάδοση της jazz και της αυτοδιαστικής μουσικής στις γειτονιές της Αθήνας. Στην πραγματικότητα αυτό που καταφέραμε είναι σήμερα το πρωί, πήγαμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου και κάναμε την πρώτη και μεγαλύτερη παρέμβαση street art, asphalt art, δηλαδή street art, μπροστά από το δρόμο του σχολείου, για να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια που αφορά ιδιαίτερα τους μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου. Το δεύτερο πράγμα που θεωρώ ότι καταφέραμε σήμερα είναι να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους που πλήγησαν από την πλημμύρα της Θεσσαλίας, τους ανθρώπους της Καρδίτσας, του Βόλου, της Λάρισας, να είναι εδώ σήμερα, να κάνουν τις δηλώσεις τους, να μεταφέρουν τα μηνύματά τους στον κόσμο του Αγίου Δημητρίου, να συγκεντρώσουν πολύτιμη στήριξη για τους πληγέντες της Θεσσαλίας. Το τρίτο πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι καταφέραμε να φέρουμε πάνω στην ίδια σκηνή τη νέα γενιά καλλιτεχνών με την παλιότερη, δηλαδή το Δημοτικό Οδείο του Αγίου Δημητρίου, το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τρία υπέροχα σχήματα του Jazz Solidarity Network, τον Πάνο Ηλιού με το χορευτικό σχήμα των Stomping Ground, τους Great for Healing και τους Modified Dog. Νομίζω ότι όλη αυτή η διοργάνωση είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και για το Δήμο Αγίου Δημητρίου, που είναι ο πρώτος που τη φιλοξενεί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό,
είναι και μια σημαντική παρακαταθήκη για τις οργανώσεις μας και για τα επόμενα φεστιβάλ που ελπίζουμε να γίνουν σύντομα σε άλλες πόλεις, αλλά όπως λέμε και σε βουνά και σε νησιά της Ελλάδος.